Και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Αμήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε το χειρόνιμο τα έργα κατευθυνών. Και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έντισε εν το ψαλήμαστος. Αγίος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμη. Με δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος. Με τα πάστα ποινοφροσύνης. Και τα νυν παρατίθε με ημάς αδελφοί το Θεό. Θεός εάν θέλει εν ημί είναι πρώτος έστε ημον δούλος. Ως περογιός του ανθρώπου κύριε διακονηθήνε αλλά διακονήσε. Και δόν εν διψυχήν αυτού λύτρων αντίπολο. Λάμη και ενεργία και επιβητής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησο. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο. Τη δυνάμη και ενεργία και επιβητής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο. Τη δυνάμη και ενεργία και επιβητής αναπέμπομεν. Σε τον Άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύμα την νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Το Πατρί και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Και εις το Ιερόν Ευαγγέλιον να φυλάτω πίστην εις την πατρίδα. Εις το Ιερόν Ευαγγέλιον να φυλάτω πίστην στην πατρίδα. Υπακοήν εις το Σύνταγμα. Υπακοήν εις το Σύνταγμα. Και τους νόμους του κράτους. Και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνδίτως τα καθήκοντά μου. Και με τους νόμους του κράτους και να εκπληρώ ευσυνδίτως τα καθήκοντά μου. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε δόξη, ο ενίον δάνειμο, ο ενίον βαπτιστή με τελετή εξάμεις, ο δημιός σωτηρία και αναστάσει και ο Χριστός, ο Χριστός, ο Χριστός, το Άγιο δύο λόγια. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συμπατριώτες μου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα. Μια μέρα πολύ σημαντική για εμάς και το νησί μας.
Σήμερα ορκίζεται η νέα δημοτική αρχή του τόπου. Δίνουμε τον όρκο να υπηρετήσουμε το Δήμο μας για το κοινό καλό όλων των συμπολιτών μας, χωρίς διακρίσεις, χωρίς πολίτες δύο ταχυτήτων. Η νέα δημοτική αρχή είναι πάντα δίπλα σε κάθε πολίτη. Σκοπός μας είναι να καταβάλουμε από την πρώτη μέρα κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλύσουμε όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας. Να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο που θα ανταποκρίνεται στα όνειρα όλων των Πατμίων. Να ανοίξουμε νέους ορίζοντες με σεβασμό πάντα στην παράδοσή μας και στην ιστορία μας. Να κάνουμε την Πάτμο ένα νησί περήφανο για το παρελθόν του, αλλά και αισιόδοξο για το μέλλον του. Αγαπητοί συμπατριώτες μου, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Σας καλώ όλους να είμαστε μαζί και ενωμένοι για να πάμε την Πάτμο μπροστά. Εύχομαι από καρδιάς να έχουμε μια αποτελεσματική και δημιουργική θητεία. Καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι καλή χρονιά και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλές γιορτές. Να είστε όλοι καλά. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί συνδημότες, εκλεκτά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι μεγάλη τιμή για εμένα σήμερα, όπως και το 2019, να ορκίζομαι εδώ μαζί με τους συναδέλφους, να ορκίζομαι ότι θα τηρήσουμε τους νόμους, θα στηρίξουμε το νησί μας και θα κάνουμε πράξη όσα υποσχόμαστε σε εσάς. Είναι μεγάλη ευθύνη το να αναλαμβάνεις τη διοίκηση του νησιού, αλλά είναι μεγάλη ευθύνη να την παραδίδεις κιόλας. Με απόλυτη συνείδηση των πράξεων που κάναμε ως διοίκηση, σας θέτω το εξής. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά και πάρα πολύ συγκινημένος θα έλεγα, γιατί αυτή η μεγάλη ευθύνη, ξέρετε, την ανέλαβα στα 32 μου χρόνια. Μία ευθύνη με ένα προγραμματικό πλαίσιο τότε, το 2019, που αναγκαστήκαμε να το αλλάξουμε λόγω των συνθηκών. Η δημοτική περίοδος 2019-2023, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι ξεκίνησε με δύσκολες συνθήκες και άφησε πολύ σκληρό το αποτύπωμά της η πανδημία. Η ενεργειακή κρίση, ένας πόλεμος ο οποίος επηρέασε τη χώρα μας, αλλά όλα αυτά δεν ήταν πρόσκομα στο να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας. Προσπαθήσαμε με κάθε δύναμη και με κάθε σύμπραξη δυνάμεων να επιτύχουμε τους στόχους μας. Προφανώς και δεν τους πετύχαμε όλους. Προφανώς και δεν μπορείς να λύσεις σε 4 χρόνια τα προβλήματα τα διαχρονικά του νησιού. Όμως, γίναν πολύ σοβαρά βήματα στο να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του Δημότη της Πάτμου, δημιουργώντας έναν πιο φιλικό Δήμο στην οικογένεια, φτιάχνοντας τον πρώτο δημοτικό παιδικό σταθμό, φτιάχνοντας τους πρώτους δημοτικούς παιδότοπους παιδικές χαρές. Άρα λοιπόν, ένας από αυτούς τους στόχους καταφέραμε και τους υλοποιήσαμε, καθώς καταφέραμε να βελτιώσουμε το δικό μας δίκτυο, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο βελτιώνει την καθημερινότητα του Δημότη της Πάτμου αλλά και του επισκέπτη μας. Βελτιώσαμε τις σχολικές μας υποδομές, τις καταστήσαμε πλέον ασφαλείς και όλα αυτά μέσα σε αυτό το ρευστό πολιτικό περιβάλλον που καθιέρωσε η απλή αναλογική, δημιουργώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου της Πάτμου Δημοτική Αρχή Μειοψηφίας. Ναι, δεν ήταν απλό, όμως καταφέραμε μέσα από λάθη να πετύχουμε πολλούς και διαχρονικούς στόχους. Δημιουργήσαμε τις προοπτικές να εκπονηθούν μελέτες που θα λύσουν διαχρονικά ζητήματα του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα πετύχαμε και ένα άνευ προηγουμένου ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ του προϋπολογισμού του Δήμου, το οποίο εξασφαλίζει η δημοσιονομικά το Δήμο μας. Την επόμενη λοιπόν δημοτική περίοδο οφείλω να πω ότι θα έχουμε και εκεί τις προκλήσεις μας. Εκεί λοιπόν δηλώνω παρόν ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου να στηρίξουμε με κάθε τρόπο αυτή τη δημοτική αρχή, γιατί είναι στη φιλοσοφία μας, είναι στις αρχές μας να επιδιώκουμε πάντα με πρόσημο το καλό του τόπου μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε δημότη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε συλλογικό όργανο με το οποίο συνεργαστήκαμε για το καλό του νησιού μας.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ ευτυχής που κατάφεραμε ως Δημοτική Αρχή να συνδέσουμε, καταφέραμε να αντιπαρατεθούμε, καταφέραμε να συγκρουστούμε με διαχρονικές παθογένειες. Να ξέρετε ότι υπόσχομαι στους συνεργάτες μου, σε όλους εσάς εδώ, αλλά και στον νέο Δήμαρχο του νησιού, ότι όσο οι αποφάσεις της διοίκησης θα είναι στη σωστή κατεύθυνση, εμείς θα είμαστε δίπλα, θα ενισχύουμε και θα προτείνουμε πάντα με πρόσημο το καλό του νησιού μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε απόψε εδώ, γιατί σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια ημέρα η οποία συνδέει την τοπική αυτοδιοίκηση με τη θρησκεία μας. Αγκαλιάζει λοιπόν ο Θεός όλες τις πράξεις τις δικές μας και οφείλουμε πάντα να το θυμόμαστε. Και όταν το ξεχνάμε, κάποιος πάντα από τους συνεργάτες μας πρέπει να έρθει και να μας το υπενθυμίζει. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλές γιορτές σε όλους και εύχομαι ότι καλύτερο σε όλες τις οικογένειές σας. Υγεία σε όλους. Ο Γρήλης ο Παντελής είναι μετά. Ναι. Έλα κύριε Πρόεδρε. Καθίστε Βάλτε το κόκκινο. Ακριβώς κάτω.
Λόγω τιμής. Έχει πολλές φωτογραφίες. Ευχαριστώ. Πάρει μία από κύριε Τσάρτη του Μενέρου. Ευχαριστώ. Να σας ενημερώσουμε ότι ο Πέτρος, ο Μαρσέλος, ο δημοτικός μας σύμβουλος, θα ορκιστεί μετά τις 22 του μήνα που θα έρθει στην Πάτμο μόνιμα και θα είναι και ο μόνιμος γιατρός στο κέντρο υγείας Πάτμο. Καθίστε όλοι, καθίστε όπου μπορείτε. Καλά. 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 Καλ
Καλά, πρόεδρε μου. Καλά, έτσι, καλά. Καλή δύναμη. Καλά. Επόμενη Πούλα μας. Αντί, 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 α